είναι η κοιλάδα των Ρόδων στην κεντρική Βουλγαρία. Η περιοχή στους πρόποδες της οροσειράς του Έμου είναι γνωστή για την καλλιέργεια τριαντάφυλλων δαμασκού. Από αυτά παράγεται το ροδέλαιο, το εκχύλισμα που προέρχεται από τα πέταλα του άνθους της τριανταφυλλιάς. Η διαδικασία παραγωγής είναι μακρά και δύσκολη. 3 τόνοι από πέταλα απαιτούνται για να παραχθεί 1 λίτρο ροδέλαιο. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται καθημερινά σε αυτό το χωράφι. Η αμοιβή τους είναι 40 λεπτά για κάθε τσάντα με πέταλα. Πριν μερικά χρόνια, 1 λίτρο ροδέλαιο είχε αξία 12.000 ευρώ. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μαζική καλλιέργεια τριαντάφυλλων. Όμως η φούσκα έσκασε γρήγορα. Η καλλιέργεια τριαντάφυλλων στη Βουλγαρία υποφέρει από διαρκή συμπίεση των τιμών. Ένα νέο νομικό πλαίσιο υποτίθεται πως θα προστάτευε αυτόν τον παραδοσιακό τομέα. Όμως οι παραγωγοί εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιημένοι. Το βασικό πρόβλημα είναι πλέον η υπερπαραγωγή. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τον τομέα με επιχορηγήσεις. Οι παραγωγοί διαθέτουν τα πέταλα στα αποστακτήρια έναντι 15 ευρώ το κιλό. Η τιμή είναι χαμηλή και οι καλλιεργητές υποστηρίζουν πως έχουν απολέσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Основните конкуренти на България в производството са Турция, Марокко и Иран. Βασικοί ανταγωνιστές μας είναι η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ιράν. Αυτές οι χώρες παράγουν πολύ πιο φθηνό ροδέλαιο. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των παραγωγών που διεκδικούν μια δίκαιη τιμή και των ιδιοκτητών αποστακτηρίων που πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Το ροδέλαιο Βουλγαρίας είναι προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Παράγεται στη χώρα εδώ και αιώνες. Το ροδέλαιο χρησιμοποιείται στα αρώματα και τα καλλιντικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη φαρμακευτική όσο και στη βιομηχανία τροφίμων. Οι παραγωγοί ζητούν από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την έρευνα με στόχο να ανακαλυφθούν νέοι τομείς εφαρμογής για το ροδέλαιο.